Η ώρα τη απονομής για τη φετινή χρυσή Αρκτο πλησιάζει. <ΣΚΛΣ> Στο κόκκινο χαλί της Μπερλινάλε, τα φλάστα των φωτογράφων τράβηξε η Λεά Σεντού, που πρωταγωνιστεί με το Πεσάν Κασέλ στην ταινία Η Πεντάμορφη και το Τέρα. Ο δικός μας Βολφκανγκ Σπλίντερ δεν θα μπορούσε να αντισταθεί στον πειρασμό. Oh. <ΣΣ> επανεμφάνιση για την εκθαμβωτική γαλίδα ηθοποιό μετά την άκρο επιτυχημένη ζωή τη Αντέλ. Το, το φιλμ είναι διασκευή του κλασικού έργου του Ζαν Κοκτώ που προβλήθηκε το 1946. Ο σκηνοθέτη Κρίστοφερ Γκάν θεωρεί τη θρυλική ταινία αναπόσπαστο κομμάτι τη ευρωπαϊκή κινηματογραφική κληρονομιά. Για μένα αυτή η ταινία ήταν ένα διάλογο με τον Ζαν Κοκτώ, τον οποίο θαυμάζω πολύ. Θεωρώ ότι το έργο δείχνει μια ορισμένη πτυχή του ευρωπαϊκού πολιτισμού, δήλωσε ο σκηνοθέτη. Πιστεύω ότι πρέπει να γίνουμε και πάλι παιδιά. Όπω άλλωστε το έθεσε ο Κοκτός στην αρχή του έργου του, πρέπει να έχει κανεί παιδική ψυχή για να προσεγγίσει το φιλμ. Και νομίζω ότι έχει δίκιο. Ο απεσταλμένος του Euronews στο Βερολίνο μεταδίδει. Je Oh. Με την ταινία «Η πεντάρμοφη και το τέρα» στο διαγωνιστικό μέρος του φεστιβάλ φτάνει στο τέλος του. Όλοι περιμένουν με αγωνία το έργο που θα αποσπάσει τη χρυσή άκτο. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει αδιαφή, ο νίκη το φαβορή. Η παράδοση όμως εδώ στο Βερολίνο θέλει τα outsider να κάνουν την έκπληξη.